Για εγκλισμό δεν άκουσα, για ομηρία δεν άκουσα. Τον είχαν κλειδωμένο μέσα, το καταλαβαίνετε. Φέρετε να τον είχαν κλειδωμένο μέσα. Θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη, αν είναι έτσι, δεν είναι. Άναψε φωτιές η τοποθέτηση της Υπουργού Παιδείας με φόντο το Πολυτεχνείο Κρήτης και τους 8 διωκόμενους φοιτητές έπειτα από μηνυτήρια αναφορά της στον εισαγγελέα. Στην αντεπίθεση περνούν οι συνήγοροι τους, δίνοντας τη δική τους απάντηση σε σκληρό ύφος για τα όσα η ίδια υποστήριξε από το Βήμα της Βουλής. Ας σταματήσει η Υπουργός να υπερασπίζεται μια ανύπαρκτη υπόθεση ανομίας, για την οποία, όπως Πολάκης ανέφερε, δεν γνωρίζει και δεν είναι δουλειά της να γνωρίζει. Την 5η 14 Δεκάτου είναι η ανακοίνωση της Κοσμητείας. Ακολούθησε αναγκαστικός εγκλισμός του Κοσμήτωρα στο γραφείο του. Για περίπου 4 ώρες, από τις 10 ως τις 2. Από ομάδα 20 ως 30 ατόμων τοξίων, μεταξύ των οποίων υπήρχε σημαντικός αριθμός ατόμων που δεν ανήκουν στο ίδρυμα. Η ομάδα αυτή κρατούσε τον Κοσμήτωρα όμηρο. Ποιος τα λέει αυτά? Η Κοσμητεία. Την ώρα που ο Υπουργός υποστήριξε πως κλήθηκε να δράσει έπειτα από επίσημη καταγγελία από την Κοσμητεία της σχολής, στην κοινή ανακοίνωσή της οι δικηγόροι των φοιτητών υποστηρίζουν πως αυτό δεν προκύπτει με βάση τα όσα ακολούθησαν στην πράξη. Στη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, κανένα τέτοιο διαβιβασθέν έγγραφο δεν επικαλείται παρά μόνο δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου από αναζήτηση στο διαδίκτυο. Συνεπώς κανένα θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου δεν προσέτρεξε στη συνδρομή της, καθώς καμία αξιόπινη πράξη δεν έλαβε χώρα. Εφόσον λοιπόν αυτά αποδειχθούν, πρόκειται για πράξεις απολύτως καταδικαστές που κανείς μας δεν θέλει να βλέπει στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα, ή μήπως όχι. Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι των φοιτητών επαναλαμβάνουν σε ξεκάθαρο τόνο πως τα περί τετράωρης ομηρίας του Κοσμήτωρα είναι ένα αφήγημα που καταραίει, όπως και τα περί παρουσίας μη φοιτητών, καθώς, όπως τονίζουν από τις καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων, επιβεβαιώνεται πως παρόντες στην παράσταση διαμαρτυρίας ήταν μόνο φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, εισήλθαν και εξήλθαν συμμετέχοντας στη συζήτηση. Η επιλογή της Νίκης Κεραμέως να είναι η μοναδική υπουργός και διπαιδείας που έχει επιδιώξει ποινικές διώξεις φοιτητών ενεργητικά την έχει εγκλωβίσει στην ανάγκη να υπεραμεινθεί αυτής, αναπαράγοντας σειρά από συκοφαντίες για τους φοιτητές και τις φοιτητικές διαμαρτυρίες. Εσείς ήσασταν ο καθηγητής αυτός, τον οποίο τον κλειδώνουν μέσα. Για 4 ώρες του απαγορεύουν να χρησιμοποιήσει το κινητό. Του βάζουν στυλό στο χέρι. Αλήθεια. Εσείς δεν θα είχατε τρομοκρατηθεί με αυτό, θα περιμένατε τη δική μου παρέμβαση. Η δική μου παρέμβαση είναι αυτή που θα σας τρομοκρατούσε.